ο μεγάλος κόρος. Καλό το γκολ. Λίγο offside. Έπαιζε μπάλα, μη μιλά. Με άμα δεις πέτσε μπάλα. Μη μιλά. Αλλά λίγο offside. Άρη, πού πας, πού πας Άρη, δεν θα φας. Θα πάω να τα θέσω. Άρη, τι κάνει, πού είναι. Έσκανε και τρίχες. Με ποιο μιλάς, ακούεσαι. Αυτό τι είναι, εγώ. Το θα πάρεις λάση έτσι όπως πας. Παίζω, παίζω μπάλα, το παίζω. Πού τα βάλεις. Πού λέει πήρες, ρε. Μαμά λέει τι τους έκανες σήμερα. Πινακίδα στόπ είχες. Ήσουν με... Πινακίδα στόπ, όποιος ερχόταν πάνω σου σταματούσε. Είχες και το σκούρο όμως στην νηστεία. Είμαστε δύο τερματοφύλακες. Δύο τερματοφύλακες μας. Σε πόσο καιρό θα σε δούμε και σε αγωνίζεσαι με τις άσπρες φανέλες με τους παλέμαχους? Σε δύο χρόνια, σε δύο χρόνια ακόμα. Βάλε τα πιάτα. Άρη, γιαγι, κοίτα λίγο. Ήσουν από τους πρωταγωνιστές σου με τον αγώνα. Μα τους δύο λέξεις, δύο λόγια να μας πει την εμφάνισή σου. Δεν αφάει. Γιατί μετά, δεν έχει, ακόμα δεν έγινε. Κανονικά η ομάδα έπρεπε και έξω στο ρωτήσιο και μας κάνει φασάζει μπαρμαράκι. Είχε ένα μαύρο, θα πει ένα μαύρο και μασάζει λίγο. Όλοι για τον γκολ σου μιλάνε. Όλοι για τον γκολ. Όλοι για τον γκολ σου μιλάνε. Κότσο, όλοι για τον γκολ του Άρη μιλάνε. Όλοι για τον γκολ σου μιλάνε. Ωπ, 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 φιλάκι. Για πες πώς, είσαι χαρούμενος. Συγχαρητήρια στην ομάδα της Αναγέννησης Βορώνου. Όχι γιατί πήρε το πρωτάθλημα της γάμα κατηγορίας, αλλά διότι δημιούργησε μια οικογενειακή ομάδα η οποία πρέπει να γίνει πρότυπο για όλα τα αριστερικά σωματεία. Ποδοσφαιριστές, διοίκηση, φύλαθλοι, κάτι σε καθημερινή βάση βοηθούσαν ο ένας τον άλλον για να παρουσιάσουν αυτό το σύνολο το οποίο παρουσίασαν σε όλο το πρωτάθλημα. Νομίζω ότι τους αξίζουν όχι μόνο συγχαρητήρια, αλλά και κάτι παραπάνω. Και ενώ που θέλω να φέρω σαν μήνυμα σε όλα τα αριστερικά σωματεία είναι να κάνουν αυτό που έκαναν οι παίκτες στα Αναγέννησης Βορώνου, να διασκεδάζουν το κάθε παιχνίδι που παίζουν. Αυτό είναι το σύγχρονο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, όχι μόνο ο πρωταθλητισμός. Η ουσία ήταν ότι ερχόταν στις προπονήσεις 3 φορές την εβδομάδα 20 άτομα, συμμετείχαν στις προπονήσεις και φτάσαμε στο αίσιο τέλος που ήταν η κατάκτηση του πρωταθλήματος. Θέλω για ακόμα μια φορά να συγχαρώ τους πάντες και τον φωτορεπόρτερ, ο οποίος παρουσίασε κάτι το οποίο νομίζω ότι θα αξίζει τον κόπο. Όσοι έχουν ίντερνετ, να μπουν στην ιστοσελίδα Αναγέννησης Βορώνου. Καλά το λέω. Ναι, ναι, ναι. Και να δουν από την αρχή όλα τα site που είναι δεκάλεπτα με το χιούμορ και με τον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπιζε η Αναγέννησης Βορώνου όλα τα παιχνίδια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε και εμείς για όλη τη χρονιά. Μίλησε στη γήπεδο. Αδάμος. Κάτσε λίγο εδώ να μας πεις για την τρίπλα που σε έκανε εκεί. Γιατί, τι τρίπλα σε έκανε, γιατί φεύγεις τώρα, δεν σε έκανε ωραία τρίπλα. Τράβηξα τη δύο μου τσάβηξα. Ναι, ναι, ναι. Ποιος ψήνει. Σου πέφερε, πώς θα είδαμε τα πράγματα της σήμερα, η παλέμαχη καλή, ε. Αλλά ο Αδάμος έφαγε μια τρίπλα από του γιο. Καλύτερος παίκτης, αλλά έφαγε μια τρίπλα από τον Θοδωρή. Ο Αδάμος, άμα ήταν ο Μουτσαρίκας, ακόμα γι' αυτό μιλούσαμε. Την μπλούζα που είναι επαιτειακή. Για τα μέτρα μου, Δεν θέλω σε... Τώρα μέτρα... Όλοι το ίδιο είναι. Έλα ρε, τις φεστενέψεις. Δεν θέλω μίνι. Σούπερ μίνι. Είναι μπλουζοφόρεμα. Πώς δεν πήρε μπλούζες. Πρόεδρε, τι έχουμε. Καλημέρα. Έχω να πω ότι η ομάδα φέτος έκανε το χρέος της του χρόνου. Όχι μεγάλες κουβέντες, αλλά πάμε για το W. Γιατί την οργάνωση πήγε εκταμής. Η οργάνωση δεν χρειάζεται να πω κάτω. Τα διαπιστευτήρια κατατέθηκαν καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν. Έλα, πάμε. Κύριε Γιάννη, από εδώ είστε εσείς, παίζετε μπάλα. Αποβαίνει το σήμα της ομάδας μας. Σηκώ, παπάνω. Ένα δώρο από όλα τα μέλη της Αναγέννησης. Του λιγότερου. Φόρτσα Αναγέννα. Πάρε και την φανέλα. Του λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να μας θυμάστε συνέχεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ένα αναμνηστικό. Θέλω να πω κάτι. Ότι έπαιξα στον Πειραιακό 18 χρόνια, δεν έχω τίποτα να μυστικό. Και είδα στην Αναγέννηση Βορώνω ένα χρόνο και δεν ξέρω πού να τα βάλω. Είμαι πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να ευχηθώ πρώτον υγεία και ευτυχία σε όλες τις οικογένειές σας και καλή πορεία του χρόνου. Εσείς μαζί μας, έτσι. Δεν άκουσα τις δηλώσεις. Για τον Ιούνιο προπόνηση, όταν θα συμβεί παιχνίδι παγκοσμίου κυπέλλου, μετά θα ακολουθεί
Ξέρουμε τον Τζόρτζι βασικά. Μια δήλωση για τον πατέρα. Του χρόνου θα βγάλουμε βιβλίο. Θα έχουμε την άλλη του γιο. Για να πες γιατί όλο θα έχουμε την δίκη. Θα έχουμε το μασκότ, τον Τζούνιο, τον Γιάννη, τον Γιαννούλη. Και θα παίρνουμε μετά. Μόνο που γίνονται αυτά σε ένα σύλλογο σαν την αναγέννηση είναι τιμή για το τόπο. Αναγόμωσε, για αναγέννηση, αναγέννηση. Αναγέννηση. Τέτοια να γίνονται κάθε χρόνο. Κάθε χρόνο να έχει μια άνοδο κατηγορία. Αν και δύσκολο θα το επιδιώξουν. Σίγουρο.